Στα Γρεβενά αναμένεται να βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έρθει στην Υπηρετική Πρωτεύουσα, χωρίς όμως να αποκλείεται να έρθει στα Γιάννενα σε επόμενο χρονικό διάστημα. Και μπορεί να μην έρχεται ο πρόεδρος, αλλά έρχεται ο Λευτέρης Αυγενάκης, που αναμένεται να φτάσει στα Γιάννενα και να έχει συναντήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, με τοπικά στελέχη και ειδικότερα συζητήσεις που αφορούν το Δήμο Ιωαννιτών. Ο πρόεδρος της Νόδου Ιωαννίνων, Θοδωρής Τζαρούχης, δεν είναι οριστικοποιημένη την αύξηση του κ. Αυγενάκη, αλλά δεν την αποκλείει. Ενώ αναφερόμενος στις τοπικές διεργασίες ενώπιση των αυτοδιοικητικών εκλογών του 19, ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δώσει, όπως λέει, χρήσματα, αλλά θα προκρίνει εφόσον αξιολογήσει τις προτάσεις των τοπικών στελεχών τους υποψήφιους. Γρεβενά, όχι, δεν είναι το πρόγραμμά του για εδώ, μόνο για τα Γρεβενά. Ούτε η έλευση του Αυγενάκη είναι σίγουρη. Απλά υπάρχουν κάποιες διεργασίες. Ενδεχομένως να είναι κάποιος από την επιτροπή που ασχολούνται με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης να επισκεφτεί την πόλη μας. Φαντάζομαι θα επισκεφθεί, κέριο θέμα θα είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, γιατί η περιφέρεια έχει κλείσει. Και ο Δήμος Ιωαννιτών και διάφορα άλλα προβλήματα που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και στην περιφέρεια. Συνάντηση με στελέχη της παράταξης και όλα αυτά μας προβληματίζουν και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Βρισκόμαστε σε επαφές και εγώ και ο υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης και όλα τα στελέχη είμαστε στρατευμένοι σε αυτή την προσπάθεια και προσπαθούμε, όπως είπα και πριν, να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Μια λύση φαντάζομαι που θα σας πυρώνει και το χώρο και που βέβαια θα έχει και ανταπόκριση και στον κόσμο, έτσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει για το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα δώσει η Νέα Δημοκρατία χρήση, δεν θα ορίσει έναν υποψήφιο επειδή έτσι το θέλει αυτή, έναν δικό της άνθρωπο, ένα δικό της στέλεχος, αλλά θα ακούσει τις απόψεις και διάφορων φορέων εδώ και μέχρι τώρα ακούει και εισηγήσεις, προτείνουμε και εγώ ίδιος έχω επικοινωνήσει, όχι 2 και 3, 5, 10 φορές έχω επικοινωνήσει και λέω το τι συμβαίνουν στην περιοχή μας. Αυτοί τα αναλύουν τα δεδομένα και θα εκτιμήσουν και ό,τι προτείνουμε εμείς οι περισσότεροι από εδώ, αυτοί θα αποδεχτούν. Δεν θα μας κατευθύνουν και δεν θα μας δώσουν οδηγίες απάνω ότι πρέπει ο συγκεκριμένος υποψήφιος να λάβει το χρήσμα. Δεν θα δώσει χρήσμα η Νέα Δημοκρατία, θα στηρίξει ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Κληθείς να σχολιάσει το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, υποστήριξε ότι τα μνημόνια θα βγαίναμε το 2014, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών. Ενώ τώρα, όπως λέει, θα βγούμε το 2060. Ενώ υπογραμμίζει ότι από τα μνημόνια, τις συμφωνίες δηλαδή, δεν υποστηρίζεις ότι βγήκες, ενώ την ίδια ώρα και σε 10 μέρες μέσα, όπως λέει, έρχονται οι θεσμοί για αξιολόγηση, ενώ παράλληλα συνεχίζεται σκληρή λιτότητα και η δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Και στο φυσικό το χώρο, στη μυθολογία. Γιατί στην πραγματικότητα ακόμη δεν έχει έρθει. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Επειδή ως εκπαιδευτικός μου αρέσει να αναλύω τη λέξη μνημόνιο, τι σημαίνει? Σημαίνει συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλωμένων μερών. Εμείς είμαστε οι δανειζόμενοι και το άλλο μέρος είναι οι δανειστές. Βγαίνουμε από τα μνημόνια σημαίνει ότι σπάμε τη συμφωνία. Άρα δεν δεχόμαστε καμία οδηγία από τους δανειστές και εμείς δεν ζητάμε δανεικά από αυτούς, θα απευθυνθούμε στις αγορές. Αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο τις πάμε αυτή τη συμφωνία και βγαίνουμε από τα μνημόνια, όταν σε 15 μέρες, 10 Σεπτεμβρίου, θα έρθει η Τρόικα, θα έρθουν οι θεσμοί πάλι να μας αξιολογήσουν και πάλι να γράψουν την έκθεσή τους και να πούνε πού πάμε καλά και πού δεν πάμε καλά. Άρα είναι ένα σχήμα λόγο ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, δεν βγαίνουμε. Από τα μνημόνια θα βγαίναμε το 2014, θέλω το 2014, αν δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές το Γενάρη του 2015. Τελικά τώρα κάναμε μία γιορτή, ένα διάγγελμα ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια το 2060. Έτσι. Αυτό ήταν η εξαγγελία του κ. Τσίπρα, ότι θα βγούμε το 2060. Μέχρι το 2060 υπάρχει η διαρκής λιτότητα με δεσμευμένες υποχρεώσεις της χώρας μας, πλεονάσματα 2,2% και μέχρι το 22 3,5%. Συν δεσμευμένη την κρατική περιουσία για 99 χρόνια, συν όλα τα συμπαραμαρτούντα που έχουμε πει τόσες φορές επανειλημμένως ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μας φόρτωσε στην πλάτη πάνω από 100 δις επιπλέον κόστος στην ελληνική οικονομία, που αν τα αναλύσουμε, μόνο και μόνο τα 34-35 δις που υπολογίζονταν ως επενδύσεις που έπρεπε να έρθουν τα τελευταία 2 χρόνια στην χώρα μας, αυτά τα 34 δις σε απλή αριθμητική μεταφράζονται 8.200 ευρώ σε κάθε οικογένεια ελληνική έσοδα, δηλαδή μείωση φόρων. Θα γλιτώναμε τον έμφυα για 10 χρόνια ή και ούτω καθεξής, τα 35 δις όση αξία έχουν.